Παιδιά καλημέρα ή καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Σε αυτό το βίντεο θα σου πω πώς μπορείς να φτιάξεις τη ζωή σου στο επίπεδο που εσύ θέλεις. Ο καθένας είναι στο δικό του επίπεδο. Ο καθένας έχει τη δική του αντίληψη για τη ζωή και πώς θέλει να τη διαμορφώσει. Θα σου πω μερικά πραγματάκια που θα τα βάλεις μέσα στην καθημερινότητά σου. Θα εργαστείς με αυτά και θα δεις πάρα πολύ σύντομα αλλαγές θα αρχίσει ουσιαστικά να βαδίζει στο μονοπάτι της ευτυχία. Δεν υπάρχει τελειωμός. Τα πάντα εξελίσσονται. Τα πάντα τα δημιουργεί καθημερινά εσύ. Τη δημιουργία της ευτυχία εσύ την φτιάχνει καθημερινά. Φτιάξε τη ζωή σου, πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Εσύ είσαι ο δημιουργό τη δημιουργία. Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονας ουσιαστικά. Και μπορεί να ξαναγράψει τη ζωή σου από την αρχή. Δηλαδή, παίρνει εσύ το σενάριο βάζεις ένα χι στο προηγούμενο σενάριο το οποίο μπορεί να έχεις διαμορφώσει ή μπορεί να είχαν διαμορφώσει οι άλλοι για εσένα και φτιάχνεις το δικό σου σενάριο. Γίνεσαι εσύ ο σκηνοθέτη, εσύ ο πρωταγωνιστής, εσύ γίνεσαι αυτός που υλοποιεί ουσιαστικά αυτό το σχέδιο, αυτό το σενάριο. Μπορείς να τα φτιάξει τα πάντα από την αρχή. Έτσι θα πάρεις τη ζωή στα χέρια σου και έτσι θα έχεις την ευθύνη ουσιαστικά για τον ίδιο στον εαυτό για το πώς μπορείς να φτιάξεις τη ζωή σου και φεύγεις από αυτό το σύνηθες μοτίβο ότι ό, οι όλοι εκεί έξω ευθύνονται για αυτό το οποίο είμαι αυτή τη στιγμή στη ζωή μου ή σε αυτό που είσαι αυτή τη στιγμή στη ζωή σου αλλά αποφασίζοντας να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου παίρνει την ευθύνη και λες ότι εγώ είμαι υπεύθυνο γιατί ό,τι έχει συμβεί και από εδώ και πέρα εγώ είμαι υπεύθυνο για αυτό το οποίο θα δημιουργήσω για αυτό το οποίο θα φτιάξω για τις σχέσεις τις οποίες θα διαμορφώσω σε προσωπικό επίπεδο, σε συντροφικό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο, στην καριέρα μου, σε όλα τα επίπεδα, το οικονομικό μου επίπεδο, στα πάντα. Πρόσεξε τον εαυτό σου, νιάξε να νοιάζεσαι για εσένα και να θέλεις καθημερινά να σε βλέπεις να εξελίσσεσαι, να θέλεις καθημερινά να σε βλέπεις και να είσαι χαρούμενος. Θα υπάρξουν και μέρες βέβαια που θα χρειάζεται να διαχειριστεί τη χαρά. Ο λόγος που αυτά τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας του πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση στο γαλαξία μας, στο σύμπαν μας. Είναι για τη διεύρυνση σε κάθε άνθρωπο που το θέλει, που το χρειάζεται, που το έχει συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται να διευρύνει τη συνείδηση μέσα του. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη, είναι για τη διεύρυνση τη αγάπη στην ανθρωπότητα, είναι για τη διεύρυνση τη αγάπη στη, στη, στη γέα μα, μας, στο γαλαξία μα, στο σύμπαν μα. Και πραγματικά πρώτα σε μένα, και μετά στου υπόλοιπου. Και σε αυτού που ψάχνουν τι είναι αγάπη. Η αγάπη είναι να σε νοιάζει, ουσιαστικά. Σε νοιάζεσαι ή σε έχει παρατημένο στη γωνία, με το ένα πόδι στον τοίχο γυρισμένο εκεί στη γωνία, ή μάλλον άντε, σε αυτή τη γωνία με το ένα πόδι στον τοίχο γυρισμένο όλη τη ζωή και βλέπεις τον τοίχο και δεν έχεις γυρίσει ποτέ έξω ουσιαστικά για να δεις τον ήλιο. Τον ήλιο ο οποίος βρίσκεται μέσα σου αλλά είσαι συνεχώς με κλειστό το φως μέσα σε ένα μαύρο δωμάτιο. Έχεις επιλέξει ουσιαστικά αυτό το δρόμο και ξέρει πώ τον έχει επιλέξει. Τον έχει επιλέξει γιατί υπάρχουν μέσα σου υποσυνείδητα προγράμματα και ασυνείδητα δημιουργεί. Ασυνείδητα πράττεις. Γιατί αυτά όλα είναι πατημένα. Εσύ έχει πατή... πατήσει τα κουμπιά και αυτά λειτουργούν αυτόματα. Ο δρόμο πηγαίνει από μόνο του, δεν χρειάζεται πλέον καθοδήγηση. Τα συναισθήματα είναι μέσα στο σώμα σου αποθηκευμένα και δουλεύουν από μόνα τους. Οπότε πώς θα πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Ξεκίνα να προγραμματίζεις τη ζωή σου από την προηγούμενη μέρα. Ξεκίνα να προγραμματίζεις την ημέρα σου από την προηγούμενη μέρα. Τι θες να φτιάξεις την επόμενη μέρα. Αλλά ξέρεις τι, δεν γίνεται να λες ότι τη Δευτέρα, την Τρίτη θα το κάνω. Χρειάζεται τώρα να πάρεις απόφαση ότι μπορείς να φτιάξεις τη ζωή σου. Κάτσε και γράψε λοιπόν στο χαρτί, στο κινητό σου, όπου θέλεις. Τι θα κάνεις την επόμενη μέρα ποιε θα είναι οι δράσει σου. Και ξεκινά από τι δράσει της καθημερινέ σου. Ξεκινά από την επαφή που θα έχει με το περιβάλλον εκεί έξω. Το περιβάλλον ποιο, ποιο είναι, είναι οι άνθρωποι που θα συναντήσει, είναι ο περίπατο που θα πα, είναι το τσιγάρο που θα καπνίσεις. είναι το φαγητό που θα πα, είναι το ποτό που θα πιει.